Ακούγοντας ο παιδίατρος τη λέξη εμβόλιο, σκέφτεται τι να πει για τα εμβόλια, τι άλλο να πούμε για τα εμβόλια. Εάν ζητηθεί να απαριθμίσω πράγματα που έχουν σώσει τις περισσότερες ανθρώπινες ζωές στον κόσμο, παγκόσμια και διαχρονικά, ένα από τα τρία θα είναι το εμβόλιο. Τα άλλα δύο είναι το καθαρό νερό και η αντιβίωση, για να καταλάβετε γιατί συζητάμε. Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας και λόγω αυτών που ζούμε, είναι κρίμα και άδικο να υπερτονίζουμε τις πολύ σπάνιες παρενέργειες των εμβολίων και να μην σκεφτόμαστε τις δυσάρεστες και σοβαρές συνέπειες που έχει η ίδια η νόσος. Η κοινότητα των ιδιωτών παιδιάτρων ομόφωνα της πόλης μας αποφάσισε ότι υπακούοντας την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, συντάσσεται μαζί τους. Ναι, προτείνουμε τον εμβολιασμό των παιδιών μας 12 με 17 ετών, όπως προτείνεται από τους αντίστοιχους φορείς, όχι μόνο από τους ελληνικούς φορείς. Παγκόσμια, η Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδημία, η Πανευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής, όλοι προτείνουν τον εμβολιασμό παιδιών 12 έως 17 ετών. Η επόμενη ερώτηση που ίσως μου κάνετε είναι γιατί να εμβολιαστούν τα παιδιά, αφού τα παιδιά δεν νοσούν πολύ σοβαρά. Όμως, έστω και σπάνια, τα παιδιά μας νοσούν. Άρα, οφείλουμε να προστατεύσουμε πρωτίστως την υγεία τους, τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Εμβολιάζοντάς τα, ελαττώνουμε τον κίνδυνο να κλείσουν τα σχολεία και οι εξωσχολικές δραστηριότητες. Κάτι που το είδαμε τις δύο τελευταίες χρονιές, πώς πήγε και πόσα προβλήματα δημιούργησε. Από την άλλη, όταν εμβολιάζουμε τα παιδιά μας, ελαττώνεται και η ενδοοικογενειακή διασπορά του ιού και η διασπορά του ιού στην κοινότητα. Το δε τελευταίο, όταν ελαττώνεται η διασπορά του ιού στην κοινότητα, συνδέεται με μείωση της πιθανότητας εμφάνισης νέων μεταλλάξεων. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια που συζητείτε τελευταία, δεν ξέρω κατά πόσο οι έρευνες θα το αποδείξουν κλπ. Και νομίζω ότι τα δεδομένα μπορεί να μην είναι πολλά, ότι στα παιδιά μπορεί να δημιουργήσει και να προκαλέσει κάποιο αυτοάνοσο στην πορεία, ισχύει κάτι δεν τέτοιο? Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο μέχρι στιγμής. Ο εμβολιασμός στα παιδιά, 12 με 17 ετών, ξεκίνησε πρωτίστως στην Αμερική, στον Καναδά και στο Ισραήλ, αρχές Μαΐου. Μέσα σε δύο εβδομάδες, να φανταστείτε γιατί μεγέθη μιλάμε, έγιναν πάνω από 3 εκατομμύρια δόσεις. Δεν έχει συνδεθεί με αυτοάνοσο. Η βασική και σπάνια παρενέργεια που φαίνεται σε αυτές τις ηλικίες είναι η εμφάνιση περικαρδίτιδας ή μυοκαρδίτιδας, φλεγμονής αντίστοιχα του περικαρδίου και του μυοκαρδίου. Μιλάμε τώρα για νούμερα της τάξης των 17-18 περιπτώσεων ανά 1 εκατομμύριο εμβολιασμών, οι οποίες στο σύνολό τους είναι αυτοπεριοριζόμενες και αυτοϊόδες. Μπορεί κάτι τέτοιο να συνέβη στο 15χρονο, βέβαια περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά επειδή ακούγονται διάφορα, ποια είναι η δική σας έτσι ένα σχόλιο? Καταρχήν οι τοξικολογικές έχουν βγει και είναι καθαρές, όπως και τα αδρά ευρήματα από την ιατροδικαστική έκθεση δεν δίνουν κάποια παθολογία. Όπως σας είπα, οι περιπτώσεις περικαρδίτιδας και μυοκαρδίτιδας είναι αυτοϊόμενες. Δεν έχουμε καμία άλλη αναφορά, κανένα άλλο περιστατικό. Και δεν υπάρχει κανένα εύρημα μέχρι στιγμής που να το συνδέει με τέτοια επιπλοκή. Θέλω όμως στην απόφασή σας, είπατε ότι δεν θα τα κάνετε εσείς τα εμβόλια, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα γι' αυτό. Έτσι, όπως γνωρίζετε, το συγκεκριμένο εμβόλιο θέλει συντήρηση σε βαθιά κατάψυξη. Πρέπει να γίνει ομαδικά, πρέπει να ακολουθηθεί μια γραφειοκρατία του τύπου, να συγκεντρωθεί ο αριθμός των παιδιών, να χρεωθεί σε αυτά τα παιδιά, να πάει ο παιδίατρος να το πάρει από νοσοκομείο, να το φέρει στο ιατρείο. Δεν είναι όπως όλα τα άλλα εμβόλια που πραγματοποιούνται. Οπότε για την ώρα προτείνουμε, συντασσόμαστε με τις οδηγίες των επιστημονικών φορέων της χώρας μας και της παγκόσμιας, προτείνουμε τον εμβολιασμό των παιδιών μας, αλλά όπως γίνεται μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί σας στην Ελλάδα που το κάνουν ήδη στα ιατρία τους, κάποιος σύλλογος, κάποιοι... Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έτσι με... δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Και γενικότερα, επειδή βγαίνουμε μία περίοδο που θα ξεκινήσουν και κάποια εμβόλια, ξέρω εγώ, και τα παιδάκια που θα κάνουν και τις γρήπες και όλα αυτά, θεωρείτε ότι
θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνει και αυτό το εμβόλιο. Μπορεί να γίνει το εμβόλιο με πολύ λίγες μέρες διαφορά από όλα τα άλλα εμβόλια που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ακόμα και ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική αντένδειξη. Έχετε έτσι προσέλευση γονιών που φέρνουν τα παιδιά τους να τα εξετάσετε και για να σας ρωτήσουν, δηλαδή οι γονείς συνειδητοποιούν ότι πρέπει να το κάνουν το εμβόλιο και έρχονται και σας ρωτούν? Υπάρχει αυξημένη εγρήγορση εκ μέρους των γονέων. Οι γονείς ρωτούν και μετά αποφασίζουν τι θα πραγματοποιήσουν. Βεβαίως. Γενικά πιστεύετε ότι εδώ στην περιοχή μας υπάρχει έτσι ένα ποσοστό? Υπάρχει ένα ποσοστό γονιών που εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αυξηθεί, όπως θα αυξηθεί και το ποσοστό των γονιών που εμβολιάζονται. Γιατί αυτά νομίζω είναι αλληλένδετα. Ο γονιός που δεν έχει εμβολιαστεί, δεν θα εμβολιάσει το παιδί του. Κυριαρχεί ο φόβος ή είναι και η νοοτροπία κατά των εμβολίων? Τι πιστεύετε από την εμπειρία που έχετε? Κοιτάξτε, υπάρχει σίγουρα σε μεγάλο βαθμό φόβος για το άγνωστο, αλλά ναι, υπάρχει και μία σκέψη, ένας δισταγμός, υπάρχει ένας αρνητισμός, υπάρχει ένα αντιεμβολιαστικό κλίμα. Αλλά το ξαναλέω, είναι κρίμα για τα εμβόλια που έχουν σώσει εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές, να σκεφτόμαστε την όποια παρενέργεια του εμβολίου και να μην σκεφτόμαστε τη συνέπεια της νόσου. Είπαμε πριν για την περικαρδίτιδα και τη μυοκαρδίτιδα. Αν κάποιος νοσήσει από COVID, έχει εξαπλάσια πιθανότητα να συμβεί αυτό. Και όπως φαίνεται, όλοι θα νοσήσουμε. Νοσούν ακόμα και οι εμβολιασμένοι. Οι εμβολιασμένοι όμως νοσούν λιγότερο σοβαρά, νοσηλεύονται λιγότερο και ας μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό του πάνω από 90% των νοσηλευωμένων σε μονάδες είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό και μόνο, αν είναι να σας μείνει μία κουβέντα από αυτό το βιντεάκι, να σας μείνει αυτό, ότι στις μονάδες, στις εντατικές, πάνω από 90% είναι ανεμβολίαστοι. Μόνο αυτό.